κύριοι διευθυντές και διευθύντριες των σχολείων, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι πολιτιστικών φορέων και συμβατείων, αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθητές, κυρία Σύμβουλε Εκπαίδευσης Οικολόγων και κύριε Σύμβουλε Εκπαίδευσης Φυσικών Υπηρεσιών, κύριε Πολίτη, ο μαθητικός οδοντικός διαγωνισμός για πάνω από μία εικοσαετία έχει γίνει πλέον θεσμός. Αξίζει προημίου να αναφέρουμε το εξής. Η Κριτική Επιτροπή διαπιστώνει ότι στα έργα των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών μαθητών μαθητριών καταφαίνεται η ευαισθητοποίησή τους για το οικολογικό πρόβλημα. Επίσης, αναζητούν και αποδίδουν ευθύνες για το πρόβλημα αυτό και εκφράζουν ελπίδες για ένα καλύτερο κόσμο. Παρά τις δυσκολίες και τις πολλές διδακτικές και εξωδιδακτικές υποχρεώσεις τους και σε πείσμα των καιρών, οι εξαιρετικοί συνάδελφοι κρέβονταν εαυτό και με πολύ κόπο, χρόνο και συστηματική δουλειά στήριξαν για άλλη μια φορά τους μαθητές και την πρωτοβουλία του συνδέσμου με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί με απόλυτη επιτυχία ο λογοτεχνικός διαγωνισμός για το 2023-2024. Πρωταγωνιστές στην αποψινή εκδήλωση είναι οι μαθητές και οι μαθητριές μας. Η αίθουσα λοιπόν θα νικήσει από ποιήση, από τραγούδι και μουσική και από νεανική καλλιτεχνική δημιουργία. Με αφορμή τη συζήτηση και τους προβληματισμούς για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και της καταστροφής του περιβάλλοντος από την αλόγιστη κρίση των φυσικών πόρων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να είναι αφιερωμένο στο διαγωνισμό του προηγούμενου έτους το ακαθόδες θέμα οικολογικό μέσω μιας εμβληματικής μελοποίησης στίχων του Νίκου Τάτσου από τον Μάνο Κατσιδάκη. Και αφού διψάσει για λίγο, θα στρέψουν όλα σύνδια. Και αν θα περνάσει για του ζωή, θα σπάξουν όλα τα δρόμια. Μόνο κατέβει μια στιγμή να ανοίξει ό,τι κρατεί όμω. Να στράψει ο μάθος ο ρόλος, να βοηθήσει ο χώρος. Ήταν αγέρας και έφυγε, κορυγαλός και χάθηκε. Ήταν του μάλλου το πρόσωπο, του φεγγαριού η ασπράφη. Ένα περπάτημα ελαφρύ, σαν σκύπτημα το κάλυμα. Ένα φιλί της θάλασσας. Τις αφροστόλες μέρες, ξύπνησε χάρχαρο νερό, από τη ρίζα του πέφτω, να βρεις τα μάτια των σπουργιθιών και να τα ζωντανέψεις, ποτίζοντας το χώμα με μυρωδιά βασιλικού και με σφυρίγματα σάβρας. Και εσύ, χαμένη μου πατρίδα, μακρινή, θα γίνεις χάδι και πληγή, σαν ξημερώσεις σε λίγη. Τώρα, πετώ για τη ζωή στο πανηγύρι. Τώρα, πετώ για τη χαράς μου τη γιορτή. Ο Νίκος Γκάτσος χειρίστηκε τη γλώσσα ως ποίηση σε κάθε της μορφή, στον στίχο, το τραγούδι και την μετάφραση. Έφυγε από τη ζωή στις 12 Μαΐου του 1992, αλλά το έργο του παραμένει επίκαιρο και αγαπητό στα χείλη όλων των Ελλήνων. Θέλοντας να επιβραβεύσουμε την προσπάθεια και να αναγνωρίσουμε τη συμβολή τους στην επιτυχία του διαγωνισμού και τους σκόπους που καταβάλουν στο υποχρεωτικά προτομένο πρόγραμμά τους, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε από το διαγωνισμό αυτό και στο εξής να απονέμεται έθιμος μνήμα στους διευθυντές και στις διευθύντριες και τους συλλόγους διδασκόντων των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν με έργα μαθητών στο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν, παρακαλώ το διευθυντή, καλό τον διευθυντή και την εκπρόσωπο, μάλλον την υποδιευθύντρια για παρούσα, του πρώτου γυμνασίου Αργοστολίου, την
Κυρία Καμινάρη. Τον κύριο Γερασμόπουλο, διευθυντή του ενιαίου ειδικού γυμνασίου επαγγελματικού λυκείου και κανονιά. Και μία έκδοση ελληνικής πολίτης των ζωσπαστών στο διευθυντή και το σύλλογο των διδασκόλων του δεύτερου γυμνασίου Αρτοστολίου που εκπροσωπείται από την υποκριτική κυρία Παρτελά. Ευχαριστήριο. Καλούμε τον κύριο Λευκαδίδη, ο οποίος διευθυντή. Καλό λοιπόν τον διευθυντή του δεύτερου Γενικού Λυκείου Αρτοστολίου, κύριο Κατζιό. Και επίσης το διευθυντή του Γενικού Λυκείου Κεραμιών, τον κύριο Χριστοφοράτο. Για το Πετρίτσιο Γυμνάσιο, Λιτσουρίου. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να υποδεχτούμε μία μικρή ομάδα που περάσουν τα παιδιά της Τρίτης του Γυμνασίου. Από τους μαθητές που θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους από την περιπέτεια της δημιουργικής γραφής με αφορμή το λογοτεχνικό διαγωνισμό. Ήταν μια εμπειρία που δεν θα σε χάσω, γιατί δόθηκε στον καθένα από εμάς η ευκαιρία να καταλάβουμε ότι μπορούμε. Καλησπέρα. Λέγομαι Λίζα Γασπαράκου και είμαι μαθήτρια της πρώτης Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτου 2023-2024 είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στο μαθητικό ελληνικό διαγωνισμό. Η διαδικασία της δημιουργικής γραφής ήταν κάτι που δεν θα ξανακάνω. Στην αρχή δυσκολεύτηκα μόνο και μόνο στην ιδέα του πώς θα γράψω ένα ποίημα. Όμως με τη βοήθεια της φιλολόγου μου κατάλαβα πώς πρέπει να σκεφτούμε και να λειτουργώ. Αναζητούσα την κατάλληλη λέξη που μου γεννούσε εικόνες, άλλαζε τη σειρά των λέξεων για να πετύχω τη μουσικότητα. Οι εικόνες και η μουσικότητα γεννούσαν άλλες εικόνες. Αυτές στηρίζουν στο αρχικό σενάριο που είχα δημιουργήσει. Εγώ ήθελα να γράψω για τη θάλασσα. Συνειδητοποίησα έτσι την ευχαρίστηση που μου προσφέρει, αλλά και τη χαρά της δημιουργίας που ένιωθα κάθε φορά που έγινε φανταστή. Καλησπέρα, ονομάζομαι Ελένα Μινέτου και πέρσι φοιτούσα στη ΓΑΜΑ Γυμνασίου. Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός για πολλούς μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανείχνευση του εσωτερικού πόνου τους ή μια δυνατότητα απόδειξης των δημιουργικών τους ικανοτήτων και βαθύτερων σκέψεων. Για μένα, ο λογοτεχνικός διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχα ήταν ακριβώς έτσι. Ανακάλυψα μια μεριά του εαυτού μου που δεν είχα τολμήσει ποτέ να αγγίξω. Και εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι ήμουν στη θέση ενός ποιητή και έλεγα τη δική μου ιστορία. Ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία που θα συνιστώ σε όλους τους μικρούς λογοτέχνες να δοκιμάσουν. Η φαντασία δεν έχει όρια και γι' αυτό πρέπει να τολμάμε και να την εκτελεγόμαστε προς το καλύτερο. Ονομάζομαι Γεωργόπουλος Μαρίνος και φέτος φοιτός στην Άλφα Λυκείου. Προσωπικά, εγώ αγαπάω την ποιήση και μου αρέσει να εκφράζομαι μέσω αυτής.
παίζει με αφορμή τον διαγωνισμό μετά από προσπάθεια πολλών ωρών και σκέψης των κατάλληλων ψήφων και λέξεων που τα χρησιμοποιούσα, κατάφερα και ολοκλήρωσα το βήμα μου με θέμα την οικολογική καταστροφή. Όταν πια τελείωσα, ήμουν ευτυχισμένος με το αποτέλεσμα, αλλά βαθύτερα συναχωρημένος με το γεγονός ότι όλα αυτά που έγραψα για την καταστροφή του περιβάλλοντος ήταν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ανδρέας Ρούσος και φέτος φοιτητής στην πρώτη λυκείου. Δημιουργική γραφή έκανα πέρυσι στην τρίτη γυμνασίου. Στην αρχή μου φάνηκε περίεργο και δύσκολο, καθώς δεν είχα ξανακάνει ποτέ κάτι παρόμοιο στη ζωή μου. Όταν άρχισα να γράφω, ένιωθα ελεύθερος, καθώς έβγαιναν από μέσα μου τόσο εύκολα οι λέξεις και αντιφώνονταν σε ένα κομμάτι χαρτί. Εγώ για τον διαγωνισμό θέλησα να γράψω για την άσχημη οικολογική κατάσταση της γης στο μέλλον. Συγκεκριμένα, το ποίημα μέσα γράφει πως είμαι πατέρας και ακούω από το παιδί μου να μου περιγράφει την άδεια κατάσταση της γης. Ενώ εγώ ξέρω από μέσα μου ότι είμαι ένοχος. Έψαχνα κάθε λέξη. Ήθελα να αποδώσω αυτό ακριβώς που είχα στο μυαλό μου. Η διαδικασία κράτησε περίπου 4 ώρες και τελικά κατάφερα να γράψω ένα ποίημα με το οποίο είμαι πολύ ικανοποιημένος. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Μάριος Δοκαλής και είμαι μαθητής της πρώτης λυκείου. Το μάθημα της λογοτεχνίας υπήρξε μια πηξίδα στον δρόμο μου ως καλλιτέχνης. Κατάλαβα ότι οι πεζογράφοι και οι ποιητές δεν δέχονται την καθημερινότητα έτσι απλά. Δεν είναι για αυτούς ένα βιβλίο που το κοιτούν και ύστερα το αφήνουν σε ένα ράφι του πνευματικού τους κτίσματος. Είναι ένα κουβάρι που προσπαθούν να ξεδιλήξουν. Για άλλους, η λογοτεχνία είναι το μέσο για να παρενώσει την αλήθεια. Να βρεις διέξοδο από τις έννοιες της ζωής, να περιπλανηθείς στα λιμάνια της φαντασίας. Μέσα από τη συμμετοχή μου στο μάθημα της λογοτεχνίας, τη δημιουργική γραφή και την ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, διαπίστωσα ότι η ποίηση είναι η τέχνη μέσω της οποίας παρατηρείς τον κόσμο και παρουσιάζει κάποια πτυχή του με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανάψει μια φλόγα μέσα στη σκέψη των ανθρώπων. Είναι μια διαδικασία εμπλουτισμού της ζωής. Είναι το οξυγόνο της ψυχής μας. Περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν και σχολιάζουν. Οι ποιητές θαυμάζουν, επιχειρώντας να μοιραστούν αυτό το αίσθημα. Έτσι, ξεκίνησα να γράφω, αισθανόμενος την ανάγκη να βρω μέσα μου αυτό που δεν υπάρχει γύρω, δηλαδή δημιουργικότητα και αφορμητισμό. Έστειξα λοιπόν πάνω στα θεμέλια που έθεσε το μάθημα της λογοτεχνίας. Πειραματίστηκα με την παραδοσιακή και τη μοντέρνα ποίηση και φρόντισα με προσοχή, όπως έγραψε και η Ελισάβετ του Τζαν Μαρτινέζη, τα πνευματικά μου παιδιά. Τέλος, η ποίηση είναι ένας διάλογος με τον εαυτό μου, μια πορεία στην αυτογνωσία και την επίγνωση των συναισθημάτων μου. Έτσι, κάθε ποίημα είναι μια σελίδα από το βιβλίο της ζωής μου, που γίνεται τραγούδι για τη λαλή στο νου του κάθε αναγνώστη. Όπως άλλωστε είπε και ο καθηγητής Κίτινγκ από την ταινία «Ο κύκλος των χαμένων ποιητών», η ιατρική, η νομική, οι επιχειρήσεις, η μηχανική είναι ευγενείς ασχολίες και απαραίτητες για τη διατήρηση της ζωής. Αλλά η ποίηση, η ομορφιά, το ρομάτσο, αυτά είναι πράγματα για τα οποία ζεις. Καλησπέρα σας. Μπορείς εκεί, εντάξει, μια λοιπόν, ονομάζομαι Χριστιανά Γαβρίλη. Η εμπειρία μου με τη δημιουργική γραφή ήταν πραγματικά μαγευτική. Η διαδικασία ήταν κάτι καινούργιο για μένα, η οποία με βοήθησε να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου, να αποτυπώσω σε ένα κομμάτι χαρτί τα όσα νιώθω. Με βοήθησε να εκφράσω τις απόψεις μου και τις ιδέες μου για τα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Το μόνο που με δυσκόλεψε αυτή τη δημιουργική πορεία ήταν να καταφέρω τις ιδέες, τις απόψεις και τα συναισθήματά μου να τα εκφράσω με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αναγνώστης του ποίηματος μου να καταλάβει το μήνυμα που θέλω να διαδώσω. Όμως, κατάφερα να αντιμετωπίσω αυτή τη δυσκολία, γράφοντας το ποίημά μου με τρόπο λιτό, χωρίς πολλά επίθετα, μαζί με τα ουσιαστικά. Καλησπέρα, με λένε Άντρα Κρέχομαι στην Παντελάσου και φοιτούσα πέρσι στη Γάμμα Γυμνασίου. Η εμπειρία μου με τη δημιουργική γραφή με βοήθησε με τη βαθιά προσωπική έκφραση. Το να βλέπω τις λέξεις να ενώνονται δημιουργώντας σιγά σιγά ένα ποίημα ήταν σαν να ανακάλυπτα τα κομμάτια του εαυτού μου. Και δεν πίστευα πόνος, είχα δυνατότητα να τα αναγνωρίσω. Η διαδικασία ήταν απελευθερωτική, καθώς γράφοντας κάθε λέξη μου έδωσε τη δυνατότητα να αποτυπώσω σκέψεις και συναισθήματα που ίσως δεν θα μπορούσα να εκφράσω αλλιώς. Η ελευθερία που έλαβα κατά τη διάρκεια της δημιουργικής γραφής με βοήθησε να
δοκιμάζω νέες ιδέες και να βρίσκω νέους τρόπους να μιλήσω για πράγματα που με απασχολούν. Το ποίημα και η δημιουργία του ήταν ένας καθρέφτης του εσωτερικού μου ερχόμενου. Κάθε στίχος και εικόνα σας θεσμάτιδα ήταν μια μικρή νίκη σαν ένα τρόπος προς την κατανόηση και την επικοινωνία. Η δημιουργική γραφή δεν ήταν απλώς μια δραστηριότητα για μένα και ευχαριστώ μαθητές που μου δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία, καθώς με βοήθησε να δω την τέχνη της γραφής από μια νέα προοπτική, αλλά και να ανακαλύψω νέες πτυχές στην δημιουργικότητά του. Για την ποίηση, για την απελευθέρωση των συναισθημάτων. Τι άλλο να πούμε για τη σημασία της ποίησης, της δημιουργικής γραφής, όταν οι ψυχολόγοι στο φαινόμενο αυτό της έξτασης της νεανικής παραβατικότητας λένε ότι ένας από τους κύριους λόγους είναι ότι τα παιδιά δυστυχώς μέσω της επαφής της μεγαλύτερης από όσο θα έπρεπε με την οθόνη και με τον υπολογιστή δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και αυτό που τους απασχολεί και να επικοινωνήσουν και να συνεννοηθούν με τα άλλα παιδιά και με τους μεγαλύτερους. Άρα λοιπόν τρανή απόδειξη όσο μπορεί η ποίηση και η δημιουργική γραφή να βοηθήσει στην απελευθέρωση αυτών των παιδιών, στην κατανόηση, στον αλληλοσαφισμό και στην αυτογνωσία όπως είπα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο αυτό που θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των Έργων απαντήστηκε από τρεις καταξιωμένες και δραστήριες συναδέλφους και συγκεκριμένα την κυρία Λάσκα Νίκη ως πρόεδρο και της κυρίας Αντανάτου Ελένη και Μίλα Ελένη ως μέλη. Ευχαριστούμε. Και το δύσκολο έργο που επιτέλεσαν λόγω του ικανού αριθμού των συμμετοχών. Παρευρίσκεται δε και χαιρετίζει η κυρία Αντωνάτου Ελένη, μέλος της Κρητικής Επιτροπής. Η Επιτροπή μας μετέφερε, όπως είπα και στην αρχή, τη βαθιά ικανοποίηση και συγκίνηση που τους προκάλεσαν τα έργα των μαθητών μας, τα οποία ήταν πάρα πολύ αξιόλογα και όλα προσεγμένα, γεγονός που τους δυσκόλεψε πραγματικά στην κατάταξη και στην απόδοση των βραβείων. Γι' αυτό θα δούμε ότι έχουμε τη διπλά δεύτερα, ας πούμε, ή τρίτα βραβεία, γιατί ήταν πάρα πολύ καλά, πολλά από τα ποίηματα και δεν μπορούσαν να βγάλουν έξω. Στο φετινό διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά 49 συμμετοχές από 48 μαθητές-μαθήτριες, γιατί ένα έργο γράφτηκε από κοινού από δύο μαθητές και δύο μαθήτριες συμμετείχαν σε δύο κατηγορίες. Υπήρξαν λοιπόν 45 συμμετοχές από γυμνάσια και 4 συμμετοχές από γενικά λύκεια. Βλέπουμε εδώ πραγματικά το πώς το εντατικό πρόγραμμα του λυκείου, που είναι στοχευμένο στις πανελλαδικές εξετάσεις, αποστεώνει την δημιουργική μάθηση, τη δημιουργική γραφή και την ποίηση και γι' αυτό έχουμε και αυτή την αναλογία στη συμμετοχή ανάμεσα στη γυμνάσια και στα λύκεια. Ειδικότερα υπήρξαν 42 συμμετοχές για την ποίηση και 7 συμμετοχές στην πεζογραφία. Με δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι φέτος είχαμε περίπου τις μισές σε αριθμό συμμετοχές σε σχέση με πέρυσι, παρόλο που το θέμα είναι ακαμφόρες. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στο γεγονός ότι οι μαθητές μας προτώνονται με πολλές σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις και ο ελεύθερος χρόνος τους περιορίζεται δραστικά. Επίσης και οι συνάδελφοι είναι υπερβολικά απασχολημένοι με όλα τα διδακτικά και παράλληλα τα εξωδιδακτικά τους καθήκοντα και δεν έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν επισταμένως με την προώθηση του μαθητικού λογοτεχνικού διαγωνισμού. Παράλληλα, βέβαια, ο μειωμένος αριθμός των συμμετοχών μπορεί να σημαίνει ότι η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την ευαισθητοποίηση των νέων στο οικολογικό ζήτημα και τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι απαραίτητη. Όλα τα έργα των μαθητών περιήλθαν στην Κρητική Επιτροπή Αξιολόγησης με τη χρήση ψευδονύμου μέσα σε ένα ειδικό φάκελο. Η Επιτροπή που μελέτησε, αξιολόγησε τα γραφτά και κατέληξε στον καθορισμό των βραβείων. Ξεκινάμε λοιπόν. Παρακαλούμε οι ευρεπευθέντες μαθητές που θα ακούν τα ονόματά του να έρθουν να παραλαμβάνουν το βραβείο. Θα ξεκινήσουμε αντίστροφα από το τρίτο βραβείο, πεζογραφία γυμνασίων. Τρίτο βραβείο, Δανελάτου Ελπίδα Ευθυμία. Καλό το κύριο Πολίτη, σύμβουλο εκπαίδευσης φυσικών επιστημών, να δώσει το βραβείο.
των γυμνασίων, τρίτο βραβείο, Θωμάτου Βεατρίκη. Σταμιλάει Γεράσιμος. Με τίτλο «Η ερημιά του κόσμου». Τα προτευθέντα θα τα διαβάσουν αργότερα οι μαθητές. Επίσης, τρίτο βραβείο, σας είπα πριν ότι μοιράστηκαν τρίτα βραβεία και δεύτερα, γιατί ήταν όλα τα μήνυματα πάρα πολύ καλά. Παγουλάκου Ευτυχία, από το δεύτερο γυμνάσιο Αγαπητοβίου. Συνεχίζουμε. Νεόφυτος Λάμπρος. Και δεύτερο επίσης βραβείο, Μαντζαράτη Αγγελική. Με ποίηση λυκείων, τρίτο βραβείο, Καπάτου Πεθροσύνη. Συγχαρητήρια. Βαγγελάτου Κρέχοβετς Άνδρεα. Φωνάζω και το επόμενο όνομα για να ετοιμάζεται, Βαρδαβά Ελένη. Βασιλάτου Έλενα. Βασιλάτου Μαρίνα. Τρίτο γυμνάσιο. Και Βρανίκα Σπυριδούλα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαδιό. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Καλό τον κύριο Λευκαδίτη να μας βοηθήσει. Γαβριήλ Χριστιάνα. Γασπαράτου Λουίζα. Γεωργόπουλος Μαρίνος. Γιάζο Λιπούδη, α, είναι. Όπλος. Γιάζο Λιπούδη Ευγενία. Δαμκαλής Μάριος. Δανελάκου Ελπίδα Ευτυχία έχει πάρει το βραβείο ως αφηγητής, έχει όμως και δική συμμετοχή, θα το πάρει και έπαινο. Ωραία. Και Δελαπόρτα Αγγελική Γκέιλ. Λύπη. Λύπη. Ωραία. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε λοιπόν τις απονομές των επένων. Η κυρία Καμινάρη, υποδιευθύντρια του πρώτου γυμνασίου, σας ευχαριστούμε, θα απονείμει. Καλογυράκου Αλεξάνδρα.
Καραμπούτσης Γιάννα. Εδώ. Ωραία. Να ετοιμάζετε Κοκόση Ευαγγελία Αναστασία. Τι, τάκ,
ακουγόταν στην μικρή κάμαρα της κυρίας Αγγελίας. Το τραπέζι προσάρτησε στραμμένο από το μορφότερο τραπεζομάδινο και το αγαπημένο της Σεβίτσιο. Ενώ από την κουζίνα μας μαγωνούσε το γιβατζάκι και σπίσε η Θεσσαλική. Η ώρα είναι 8:19. Η κυρία Αγγελία συνεχίζει να κοιτάζει το ροδέο σιωπηλά με τα χέρια σταυρωμένα. Πριν προλάβει ο δείκτης να ακουστεί και το ροδέο να δείχνει 8:20, η κυρία Ευγενία άκουσε παιδικές φωνούλες και θορυβόδη βήματα να ανεβαίνουν άτσαλα τα σκαλιά της πολυκατοικίας. Και τότε το ένιωσε. Το σιωπηλό και κρίσιμο διαμέρισμά της γέμισε χρώμα από τις παιδικές φωνούλες και χαμόγελα. Θωμά του Πεατρίκη, η Σαντιρά η Γεράσιμο, καθίστε παιδιά. Η ερημιά του κόσμου. Κρατήσε μακριά και διώξε το σκοτάδι. Φύγε από τον Άδη, έλα κοντά, έλα σάπτη στη χαρά. Είσαι η Περσεφόνη του κόσμου, η Λίζα, είσαι μη καλυγείο που σκορπίζεται πάλι ως τα τσιμέντα. Πήγε η Περσεφόνη από το Ρονάδι και ρίξε πώς τα ταπιά. Χάρη είσαι και εσένα. Ποιος έχει σε ραμμίες, ποιος χρυσός θα τη λέξει το κουπό σκοτάδι της σιωπής. Δίχως ντροπή στα μάτια και αναγκλήμα το μέρος, αέρινες σκοτές, λόγια βαθιά κρυμμένα, κάπου στο μάτι του κόσμου. Λοιπόν, κοίτα γύρω σου και σκέψου. Αντέχεις να ζεις, αντέχεις να πεθαίνεις, αντέχεις να σιωπάς. Αντέχεις να γίνεις η σιωπή σου και να μην μπορείς, αντέχεις να μην μπορείς. Μην μιλάς, σιωπή. Συνεχίζουμε, δεύτερο βραβείο, το όλο το λάμπρο. Ο φίλος μου Παράδεισος. Φίλος μου, ο Παράδεισος. Η μόνη φορά που σαγηνεύτηκαν οι αισθήσεις μου ήταν όταν βίωσα εκείνο τον Παράδεισο. Τα παιδιά του τραγουδούσαν ανέμελα. Οι μαργαρίτες μαγεύονταν από το τραγούδι τους. Οι γοργόνες έφτιαξαν στις αυλές τους για να τα καμαρώσουν. Μαζί τους και ο ουρανός με τη θάλασσα στολισμένη στο πλευρό του. Ξαναφύγα εκεί. Ο ουρανός έχασε το βλέμμα του. Στα ομικλώδη μάτια του, μπορισμένα πουλιά πάλευαν να ζήσουν. Η θάλασσα πνιγόταν μέσα στον ίδιο τον εαυτό. Και πού να τραγουδήσουν τα παιδιά σε στενόχωρα κελιά φυλακισμένα. Και πόσο ήλιος να ντύσει τις μαργαρίτες. Ματζαράκι Αγγελική, λοιπόν, τα ευχαριστούμε για την καταστροφή. Εμείς μέρες συγκρίσεις θριαμβολογούμε για τα τεχνολογικά μας θαύματα. Μα τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Έχει και πρόοδο στην ύμα. Επινοήσαμε κινητήρια σπιτιών, δηλητηρία σαν τη γη. Έτσι ευγνωμονούμε τη μυρωδιά της αναμόνης. Ποιήση οικείων, καπάτω ευθροσύνη. Και στη άσπια διανέμιμα το λιβάδι που φορούσε τα καλά του σαν πλησίαζε η λαμπρή, το θυμάσαι έκα. Εκεί που ψώνονται τουριστικά καταλήματα. Θυμάσαι εκείνο το ακρογιάλι που μας χάριζε κοχύλια. Έγινε ανυπόφορη χωματερή. Αναζητούμε δροσερό μπάτι, κρυστάλλινο κύμα. Μα δεν βλέπουμε. Κίδυλα κάλλη μας πλανεύουν. Όπως υπόθηκε και στην αρχή, απόψε τα πλημμυρίζαμε από ποιήση, από δημιουργία, απολαύσαμε τις δημιουργίες των μαθητών μας και φεύγουμε πλουσιότεροι όλοι από αυτήν την συνάντηση, πιστεύω, και όλους εσάς που τιμήσατε για την παρουσία σας την αγαπημένη εκδήλωση.